Ακριβά θα στοιχήσει όπως φαίνεται η έξοδος της εκδρομής του Πάσχα με τις τιμές των καυσίμων να έχουν χτυπήσει κόκκινο. Πρόκειται για την τέταρτη υψηλότερη τιμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στα νησιά, όπου η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά ακόμα και τα 1,80 ευρώ ανά λίτρο, αλλά και σε μεγάλες πόλεις όπως τα Χανιά, η Αθήνα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, όπου φτάνει ακόμα και το 1,65 με 1,70. Η μέση τιμή υπολογίζεται στο 1,65 ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες 1,80 ανά λίτρο, Χίο 1,68, Κέρκυρα 1,67, Καλαμάτα και Αγρίνιο 1,66. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η αμόλυβδη βενζίνη βρισκόταν στις 25 Απριλίου στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η μέση τιμή της αμόλυβδης είχε πέσει σχεδόν στο 1,48. Βέβαια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι εκδρομείς που επέλεξαν είτε κοντινούς είτε λίγο πιο μακρινούς προορισμούς για να περάσουν την εορτή του Πάσχα, προκειμένου να συναντηθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και όχι μόνο. Μια χαρά περάσαμε, πολύ όμορφα, οικογενειακή υπόθεση είναι, ψήσαμε το αρνάκι μας. Είχαμε τα παιδιά μας κοντά μας. Έτσι δεν περνάει ο Έλληνας κατά αυτόν τον τρόπο. Όμορφες στιγμές λοιπόν. Βεβαίως. Και έτσι πάντα θα το... και το συνεχίζουμε αυτό. Έτσι το βρήκαμε από τους γονείς μας και έτσι το προχωρούμε. Καλά περάσαμε, δόξα τω Θεώ. Υγεία να έχουμε, καλά περνάμε. Ουσιαστικά τίποτα. Πέρασε σαν τις άλλες μέρες. Και είμαστε ευχαριστημένοι που πέρασε σαν τις άλλες μέρες, γιατί θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Έτσι ψήσαμε. Δεν ψήσαμε, δεν φάγαμε. Ναι, ψήσανε, αλήθεια, ναι, ψήσανε. Πρόκειται για την τέταρτη υψηλότερη τιμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αντίστοιχη σύγκριση των τιμών, χωρίς φόρους, η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχει τη δέκατη ακριβότερη τιμή αμόλυβδης μεταξύ 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή βρίσκονται η Νορβηγία και το Μονακό με 1,75 ένα λίτρο. Ακολουθεί η Ολλανδία με 1,71, Ισλανδία και Δανία 1,66, Ελλάδα με 1,65 ένα λίτρο, Βουλγαρία 1,10 και Σκόπια 1,17. Πέραν των καυσίμων, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να συνυπολογίσουν και το κόστος των διοδίων, που αν μη τι άλλο κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα, με αποτέλεσμα το κόστος της πασχαλινής εξόδου να κυμαίνεται σε απαγορευτικά επίπεδα. Ενδεικτικά, το κόστος των διοδίων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται σε 31,25 ευρώ, δηλαδή μόνο για τα διόδια, ο κάτοχος γιοταχή για Θεσσαλονίκη θα πληρώσει 62,50 ευρώ. Αν κάποιος θέλει από Θεσσαλονίκη να μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη, το κόστος στα διόδια ανέρχεται στα 8,40 ευρώ, δηλαδή με την επιστροφή, τα διόδια θα κοστίσουν 16,80 ευρώ. Από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη θα προσταθεί ο σταθμός διοδίων της Ασπροβάλτας, ναι, και ο σταθμός διοδίων Καβάλας και Αρδανίου όταν κατασκευαστεί. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί. Ναι, ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς η διαδικασία του αναλογικού συστήματος διοδίων προχωράει από το Υπουργείο. Θα έχουμε ανάδοχο ενδεχομένως και μέχρι τον Αύγουστο. Οπότε πιθανότατα να μην πάμε καθόλου στη μετοπική λειτουργία και να πάμε απευθείας στο αναλογικό σύστημα διοδίων.